Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, είμαι ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο αυτό που θα κάνουμε είναι μια ακόμη κορονοπροπόνηση. Μην κάτσα να φτιάξω λίγο την κάμερα. Οπα. Έχω εδώ κάποιον εξοπλισμό, έχω μια μπάρα, έχω κάτι αλτήρες, έχω και τον πάγκο. Σαν πρώτη άσκηση θα κάνουμε στήθος, θα κάνουμε πιέσεις πάγκου. Εντάξει, ξέρω ότι ο καθένας δεν έχει πιέσεις πάγκου. Και θα κάνουμε superset μαζί με push-ups, με κάμψεις για να μας κάψει παραπάνω. Και αυτό είναι ένα τίποτα να κάνετε ειδικά με πράγματα που έχετε σπίτι. Μπορεί να έχετε μόνο ένα σετ αλτήρων, μπορεί να έχετε μόνο λάστιχα, ας πούμε. Τι κάνεις, επικεντρώνεσαι στην κίνηση, επικεντρώνεσαι στο να υπερφορτώσεις το μη, τα κάνεις αργά, τα κάνεις σταθερά, κάνεις πολλές επαναλήψεις, κοπανά super set και τέτοια για να σε πιάσουν, εντάξει. Οπότε δεν χρειάζεται να έχεις ολόκληρο σετάκι για να κάνεις 100 κιλά για να σε πιάσει. Μπορείς να κάνεις και με 10 κιλά, αλλά σημασία έχει τι θα νιώσει ο μης. Εντάξει, μπορεί να νιώσει πολύ ζόρι και πολύ τάση. Ακόμα και με πολύ λίγα κιλά αρκεί να επικεντρώνεσαι. Δηλαδή, εγώ άμα κάνω τώρα έτσι το δικέφαλο, κοίτα, αρχίζει και τρέμει το χέρι μου. Και αυτό είναι το. Δίνω, ξέρω, 50% και αρχίζει και τρέμει και ζορίζεται έτσι. Δηλαδή, άμα δώσω το 100%, πες να πάθω κράμπα στο χέρι. Τώρα, άμα κάνω με 2 κιλά και δώσω το 100%, θα ζοριστώ. Θα ζοριστώ. Θα κάνω 10-20 επαναλήψεις, θα ζοριστώ. Οπότε, υπάρχουν τρόποι να υπερφορτώσουμε τους μυς, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση. Και για αερόβια, παιδιά, μπορείτε να βγαίνετε έξω, μπορείτε να πάτε μια βόλτα. Βλέπω κόσμο έξω, ειδικά τώρα που έχει και ωραίο καιρό. Καιρό έτσι να καθαρίσει λίγο το μυαλό και πάντα εννοείται προσέχουμε. Έχουμε και μια χελώνα. Αυτή υπάρχει 50 χρόνια εδώ πέρα. Μη! Hey, ήρεμα, ήρεμα. Με τρόμαξε ρε βλάκα. Τι είναι? Τι είναι αυτό? Άστι, άστι, είναι καλή. Ανησυχώ μια μέρα με τη φάει το κεφάλι κάτι τέτοιο. Δεν είναι αστείο, αλλά είναι λίγο. Ένα τύπο εδώ πέρα είναι όταν τεντώνεις τα χέρια να τα πας και λίγο πίσω. Οπ, εκεί είναι το κάψιμο. Εδώ και λίγο πίσω. Επόμενη άσκηση, πιέσεις ώμων.
Έχετε το νου σας εδώ. Να μην σηκώνετε ανεκάτω. Και όχι φουλ τεντωμένο το χέρι. Όχι και έτσι. Αυτό τι είναι, είναι κότα. Και 100 κιλά να έχεις εδώ και 5 είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εντάξει. Και ούτε εδώ, άμα το έχεις εδώ το χέρι απλά μείωσε τα κιλά, εντάξει. Εδώ. Αλλά δεν είναι τεντωμένο, τεντωμένο το βλέπεις. Αχ, πιάστηκα. Τώρα, άμα έχεις μικρούς αλτήρες, πες ότι έχεις αυτά εδώ τα ροζ, επειδή είσαι ομοφυλόφιλος ας πούμε, μπορείς να βάλεις τα δύο ροζ μαζί και να κάνεις έτσι. Τα στακάρεις δηλαδή. Άμα έχεις ένα βαρύ αλτήρα. Κάτι τέτοιο. Οκ, δεν θα κάνεις με το ένα χέρι. Μπορείς βέβαια να κάνεις με φόρα. Έτσι. Και το φρενάρεις λίγο στο κατέβασμα. Οπότε υπάρχουν τρόποι, δηλαδή η πίεση, η τάση που νιώθει όμως είναι ίδιος με το 10 κιλο που κάνω λίγο φόρα και με τους αλτήρες που είναι 2 κιλά αλλά τους κάνω αργά και σταθερά, είναι το ίδιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είσαι κομπλέ. Θα είσαι 100% κομπλέ, αρκεί να κάνεις κάτι. Εντάξει, για να χάσεις μύες, ας πούμε, θες 3 εβδομάδες να μην κάνεις τίποτα απόλυτο. Τύπου να είσαι στο κρεβάτι και να κοίτας στο ταβάνι. Εφόσον κάνεις κάτι, οτιδήποτε, θα είσαι κομπλέ. Εντάξει, μην ανησυχείτε, παιδιά, μην ανησυχείτε. Θα τελειώσει όλο αυτό. Εάν ξεζουμάρουμε από όλη την κατάσταση σε πάροδο ενός έτους, σε πάροδο 5 ετών, δεν υπάρχει καν διαφορά. Και όταν δίνω τέτοιες συμβουλές, γενικώς μου λέει ο άλλος: Α, Σαρώ, ναι, αλλά δεν είναι σαν το γυμναστήριο. Εννοείται ότι δεν είναι σαν το γυμναστήριο, αλλά τι θα κάνεις. Θα κάνεις το καλύτερο με αυτό που έχεις. Δηλαδή, αν θες το iPhone X με επικάλυψη χρυσού και δεν έχεις λεφτά να το πάρεις, τι θα κάνεις. Δεν έχεις κινητό καν. Όχι, θα πάρεις ένα κινητό σύμφωνα με το budget σου που σε βοηθάει και σε βολεύει. Έτσι κάνουμε και με την προπόνηση. Λοιπόν, στη σανίδα, παιδιά, είναι πολύ εύκολο να την κάνεις. Πάρα πολύ εύκολη τη σανίδα. Απλά κάνεις, πας στον ποπό πάνω και δεν σε πιάνει καν. Ή κάνεις τη γέφυρα. Και πάλι δεν σε πιάνει τόσο πολύ. Εντάξει, για να γίνει σωστά η σανίδα, πρέπει ο ποπός να είναι ίσιος. Εντάξει, όσο πιο ίσιος μπορείς, τόσο το καλύτερο. Και άμα θες να την κάνεις ακόμη πιο δύσκολη, πας τα χέρια μπροστά. Λοιπόν. Συνήθως όταν κάνω σανίδα, έρχεται ο Τσάρλι και μου γλύφει το πρόσωπο, οπότε. Τώρα είμαι τυχερός σχετικά. Και στους κοιλιακούς δεν υπάρχει μαγική άσκηση που να εμφανίσεις τους κοιλιακούς σου πιο γρήγορα, εντάξει. Και θα σου πρότεινα να μην κάνεις και πάρα πολλές ασκήσεις κοιλιακών, γιατί δημιουργείται μια μυϊκή ανισορροπία τέλος πάντων. Εάν θες να εμφανίσεις τους κοιλιακούς, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ρίξεις το πόσο στο λίπος σου. Οπότε, εάν θες να εμφανίσεις τους κοιλιακούς σου μέχρι το καλοκαίρι, που είναι σε 2 μήνες από τώρα, σου έχω κακά μαντάτα. Εάν θες γενικά να ρίξεις όμως το πόσο στο λίπος σου, το καλύτερο μέρος να κάνεις είναι το πρόγραμμά μου. Link κάτω στην περιγραφή, εντάξει. Κανονικά έχει τελειώσει η προπόνηση, αλλά θα κάνουμε μία άσκηση ακόμη. Δεν ξέρω αν θα κατάλαβε κανείς ποια είναι αυτή. Ναι. Χέρια. Δύο. Και το καλό με την προπόνηση στο σπίτι, παιδιά. Είναι ότι μπορείς να κάνεις ξεδιάντροπα τις αγαπημένες σου. Τσάρλι, έλα εδώ. Τσάρλι, hey. Okay, πάμε το set από την αρχή. Λοιπόν, όπως έλεγα, το καλό με τη γυμναστική στο σπίτι είναι ότι μπορείς να κάνεις ξεδιάτροπα τις αγαπημένες σου ασκήσεις και τις αγαπημένες σου μυϊκές ομάδες κάθε μέρα. Και δεν θα σε κρίνει κανείς γι' αυτό. Και άλλη μία. Οπα, πάμε και τ' άλλο χέρι. Okay, δεν μπορείς να το δεις αυτό, οπότε την κλείνω. Hop, πάει και αυτή η προπόνηση, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Peace out. Πείτε μου αν σας άρεσε βασικά αυτό το στυλ που είναι πιο έτσι χαλαρό, πιο ASMR κατάσταση. Και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Άντε, peace out.